Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την απαγόρευση συναθρήσεων λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στελέχη του δηλώνουν ότι η κατάθεση Στεφάνου θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του ΕΑΤΕΣΑ και όχι στο μνημείο του Πολυτεχνείου. Τα πράγματα τα εξωθεί στα άκρα, η ίδια κυβέρνηση δηλαδή με τις ενέργειες που κάνει, με αυτή την ροπή που έχει προς τον αυταρχισμό, μια δογματική προσήλωση στην αντίληψη νόμος και τάξη, η οποία συνήθως δεν αποδίδει, αυτό δείχνει η ιστορία, ότι όταν παίρνεις τέτοια μέτρα, όχι μόνο δεν λύνεις προβλήματα, δημιουργούνται καινούργια. Έχει αποκλειστική ευθύνη η κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί όλοι αυτή την περίοδο, όλες οι δυνάμεις, είναι σε ένα εσωτερικό διάλογο για το πώς θα τιμηθεί και φέτος η επέτειος του Πολυτεχνείου, θα τιμηθεί και φέτος σε συνθήκες πανδημίας. Δεν είναι, θεωρώ εγώ, κανένας τόσο στενοκέφαλος να υποτιμήσει τον κίνδυνο της πανδημίας. Προφανώς είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί να τιμηθεί το Πολυτεχνείο, η επέτειος του Πολυτεχνείου, με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κατά την άποψη δική μας, δεν μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας αν υπάρχει μαζική συνάθρηση διαδηλωτών. Είναι προφανές αυτό. Και εμείς επιλέξαμε, σαν ΣΥΡΙΖΑ, να καταθέσουμε αντιπροσωπεία του κόμματος, να καταθέσει Στεφάνη στο ΕΑΤΕΣΑ. Την ώρα όμως που όλες οι δυνάμεις διαβουλεύονται, η κυβέρνηση αντί να κάνει και αυτή το ίδιο πράγμα, να διαβουλευτεί με τις πολιτικές δυνάμεις, να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Επέλεξε αυτή τη βία πράξη, κατάλυση ουσιαστικά του συντάγματος, απαγόρευση των συναθρήσεων των πάνω από 3 άτομα, το οποίο είναι προκλητικό, προκαλεί και δεν βοηθάει καθόλου. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Σίγουρα όμως δεν δείχνει σεβασμό, δεν δείχνει σεβασμό στο Πολυτεχνείο, δεν δείχνει σεβασμό στις αξίες που αντιπροσωπεύει το Πολυτεχνείο και αυτό... Αυτή η έντονη τάση αυταρχισμού που έχει η κυβέρνηση, που είναι και προσχηματική, νομίζω θα γυρίσει μπούμεραγκ της βάρος της.